Γεια σας, γεια σας! Καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Κάνω ένα scrub, γιατί σήμερα θέλω να σας κάνω ένα μακιγιάζ και να τα πούμε λίγο, οπότε θέλω λιγάκι να προετοιμάσω την επιδερμίδα μου για αυτό που θα ακολουθήσει. Το έφαγα. Να ευχηθώ λοιπόν καλή χρονιά σε όλους, να έχετε υγεία που είναι το πιο σημαντικό αγαθό και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Έχω ξεκινήσει λοιπόν, έχω κάνει το scrub μου, έχω χρησιμοποιήσει τις αγαπημένες μου Nyx, το This is Everything, ένα αγαπημένο μου scrub και περνάω τώρα στο primer, εννοείται ότι έχω κάνει το skincare μου από το πρωί και τα λοιπά και τα λοιπά και θα χρησιμοποιήσω το Silicone Free Priming Moisturizer από την εταιρεία Good Molecules. Είναι μια εταιρεία την οποία δεν σας τη δείχνω πάρα πολύ, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο λόγος είναι ξεκάθαρα γιατί δεν τη βρίσκεται κάπου Ελλάδα και περνάει τελωνείο, οπότε ξέρω γενικά ότι δεν είναι και η καλύτερή σας το τελωνείο, ούτε και η δική μου, οπότε γι' αυτό την έχω αφήσει στην άκρη. Ωστόσο, ό,τι έχω δοκιμάσει είναι πραγματικά εξαιρετικό και έχει και φανταστικούς ορούς για το πρόσωπο. Ενυδατώνω και λίγο τα χείλη μου με τη Nyx, το This is Juice Gloss, με ηλεκτρολίτες που είναι το αυτό που δεν έχει χρώμα και είναι με καρύδα. Είπα λοιπόν να ξεκινήσω τη χρονιά με ένα μακιγιάζ και να τα πούμε λίγο, γιατί όλο αυτό με έχει πιέσει πάρα πολύ με το TikTok, ότι σας κάνω βίντεο εκεί πέρα μακιγιάζ, αλλά δεν μπορώ να σας πω όλα αυτά που θέλω να σας πω. Το μαλλί μου θέλει βάψιμο, το γνωρίζω, θα κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή. Για foundation θα χρησιμοποιήσω τη Clarins, το Everlasting, είναι ένα από τα αγαπημένα μου εκεί έξω foundation, είναι μάτο ωραίο, αλλά έχει το κακό ότι οξυδώνεται, οπότε αν έχετε σκοπό να το πάρετε, να πάρετε μια πιο ανοιχτή απόχρωση από τη συνηθισμένη σας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα το κάνω μίξι με το Stay Naked της Urban Decay, το οποίο μου είναι αρκετά ανοιχτό, οπότε λίγο κάπως, αν και ξέρω ότι και πάλι θα σκουρίνω, αλλά δεν με πειράζει. Που λέτε, λέω σήμερα το θέμα μας να είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω πως είναι κάτι που όλους μας απασχολεί. Θα μιλήσω πάρα πολύ γενικά, καθώς, εντάξει, δεν μου έχει συμβεί κάτι τώρα, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, το οποίο θέλω οπωσδήποτε να το μοιραστώ. Θα μιλήσω γενικά, να έχουμε έτσι και κάτι να λέμε. Να λέω βασικά και να μου σχολιάσετε κι εσείς μετά. Και αυτό που θέλω ουσιαστικά να σχολιάσω είναι το πόσο δύσκολες έχουν γίνει οι ανθρώπινες σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, ούτε ξεκάθαρα οι ερωτικές, ούτε ξεκάθαρα οι φιλικές, θεωρώ ότι όλες έχουν πρόβλημα. Γενικά πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι άνθρωποι και παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ να βλέπω πάντα το καλό στους άλλους, για κάποιο λόγο είναι λες και με προκαλούν, λες και κάποιοι άνθρωποι, ενώ θέλω να ξεκινήσω να τους δω εγώ, σας μιλάω τώρα για μένα, με καλό μάτι και να πω εντάξει δεν είναι και αυτός ο άνθρωπος σαν τον άλλον άνθρωπο, ξαναλέω μιλάω πάρα πολύ γενικά, τις πιο πολλές φορές καταλήγω ότι ξέρεις τι, οι άνθρωποι τελικά μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο τελικά να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να ξεχωρίζει είτε για το ήθος του, είτε για τον τρόπο που σκέφτεται, είτε για την ενσυναίσθησή του προς τους άλλους ανθρώπους, προς το ζώο, γενικά την ενσυναίσθησή του. Το συγκεκριμένο θα το κατεβάσω και μέχρι το λαιμό γιατί μου κάνει λίγο τα κόλπα του. Περνάω στις MAC το Studio Finish, ένα concealer που είναι από τα αγαπημένα μου, μου αρέσει πάρα πολύ, απλώς είναι λιγάκι βαρύ, γενικά αν έχετε γραμμές, ρητίδες, μην το προτιμήσετε, είναι αρκετά βαρύ, αλλά είναι πολύ καλυπτικό και πάρα πολύ ωραίο. Και παίρνω ένα αγαπημένο μου πινέλο και πάω λιγάκι να φωτίσω εδώ πέρα την περιοχή. Που λέτε, έχω έρθει σε μια συνειδητοποίηση τέλος πάντων, ότι γενικά είναι πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι, δεν θα πω πως δεν υπάρχουν, γιατί και βέβαια υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σε καταλάβουν, μπορούν να έρθουν στη θέση σου, έχουν ενσυναίσθηση, θα κάνουν κάτι για να σε βοηθήσουν. Αλλά να σε βοηθήσουν γιατί θέλουν να σε βοηθήσουν, όχι να σε βοηθήσουν γιατί είτε αισθάνονται κάποια υποχρέωση ή είτε σκέφτονται ότι «Α, εγώ κάτι έχω να κερδίσω από αυτό το άτομο, οπότε στο βοηθήσω». Γενικά αυτό βλέπω ότι όσο περνάνε τα χρόνια κλιμακώνεται. Αν και ξαναλέω, δεν θέλω να τα βλέπω όλα τόσο αρνητικά, αλλά παιδιά η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ αυτό το έχω βιώσει πάρα μα πάρα πολύ στις φιλικές μου σχέσεις
Και αυτό ήταν κάτι που το συζητούσα και με μία εξαδέρφη μου, τέλος πάντων, η οποία έτσι έχει αρχίσει και αυτή και ασχολείται πιο επαγγελματικά με την ψυχολογία. Είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που ασχολούμαι αρκετά, διαβάζω αρκετά βιβλία πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί πάντα από πάρα πολύ μικρή μου άρεσε, ασχέτως ότι ποτέ δεν το ακολούθησε, γιατί πάντα αισθανόμουν ότι είναι πολύ βαρύ. Είναι πάρα πολύ βαρύ και πολύ μεγάλη ευθύνη να γιατρεύεις τις ψυχές των ανθρώπων. Και όπως μιλάγαμε και τις έχω πει γενικά ότι είμαι λίγο πιο κλειστή σαν άνθρωπο σε κάποια πράγματα, καταλήξαμε ότι μάλλον έχω trust issues. Κάτι το οποίο εγώ αναλύοντας τον εαυτό μου δεν το περίμενα ποτέ ότι θα το ακούσω, γιατί δεν μου έχει συμβεί ποτέ έτσι κάποια προδοσία. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι έχουν βιώσει προδοσία, αλλά καταλάβατε, κάποια προδοσία πολύ, ας πούμε, έντονη από κάποια φιλία και τέτοια, όχι σε καμία περίπτωση. Θα πάρω την BB Cream της Lancôme, είναι με 50 SPF, είναι ένα καλοκαιρινό 100% προϊόν, ωστόσο επειδή εμένα μου κάφτει αρκετά σκούρα, θα τη βάλω για να θερμάνω λίγο την περιοχή γύρω από το πρόσωπό μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν και θα πάω με το Beauty Blender μου. Και μετά από αυτή τη συζήτηση λοιπόν που λέτε που είχαμε, άρχισα να σκέφτομαι και να λέω λες να έχω trust issues, αλλά γιατί να έχω trust issues, αφού κανένας δεν μου έχει κάνει κάτι πάρα πολύ έτσι χοντρό, να το πω έτσι απλά. Ούτε κάποια φίλη με έχει προδώσει πάρα πολύ, να μου μείνει ας πούμε, καταλάβατε τώρα, τραύμα. Και μετά σκέψη στη σκέψη, διαπιστώνω ότι μπορεί να υπάρχει μία βάση πάνω σε αυτό. Γιατί όμως? Το βίντεο της ψυχανάλυσης σήμερα, τέλος πάντων. Αν και δεν ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω για τον εαυτό μου, ήθελα να το κάνω λίγο πιο γενικό, αλλά θα σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι είμαι έτσι εγώ λίγο πιο κλειστή με τους ανθρώπους, μέχρι να τους μάθω πολύ καλά, μέχρι να εξοικειωθώ μαζί τους. Γιατί έχω αισθανθεί αρκετές φορές ότι με έχουν πλησιάσει οι άνθρωποι επειδή θέλουν κάτι από μένα. Και αυτό έχει να κάνει με τα υλικά αγαθά. Το είχα λίγο ξεχάσει, αλλά τώρα κάνοντας αυτή τη συζήτηση μου ξαναήρθε στην επιφάνεια και θυμήθηκα γιατί ένιωθα έτσι. Είτε να μου έχουν ζητήσει να τους χαρίσω πράγματα, που αυτό δεν θα το έλεγα απολύτως κακό, αλλά το κακό είναι να σου το φέρνουν γύρω γύρω ότι εσύ τι τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, πώς τα χρησιμοποιείς, δεν λίγουν. Και να φέρουν τη συζήτηση γύρω-γύρω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάω να βάλω και το blush. Το βλέπετε. Από Monrev το 04. Το 03 χρησιμοποιώ συχνά. Είπα σήμερα να σας δείξω το 04. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα που ήμουν και σε πιο μικρή ηλικία και που μόλις είχα ξεκινήσει, ας πούμε, έτσι, τις συνεργασίες μου και το YouTube και όλα αυτά, να με κάνει να νιώθω άβολα. Κάτι που πλέον δεν με κάνει να νιώθω, γιατί πλέον ξέρω να απαντήσω κατάλληλα. Και ξέρω τι σημαίνει να έχεις όλα αυτά τα δωρεάν προϊόντα. Δεν στα χαρίζει καμία εταιρεία για τα ωραία σου τα μάτια, ούτε επειδή σε αγαπάει πάρα πολύ. Προφανώς της αρέσει της εταιρείας και θέλει να συνεργαστεί μαζί σου, αλλά έχει και ως απότερο σκοπό, α, τι ωραίο, να προωθηθούν τα προϊόντα του. Αυτό δεν είναι και κανένα μυστικό. Α, καλέ τη φρεσκάδα. Μπράβο. Αυτό τέλος πάντων, για να μην σας το απολυλογώ, με έκανε έτσι λιγάκι να απομακρυνθώ από κάποιους ανθρώπους, να αποτραβηχτώ από κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι ότι ήταν το πρόβλημά μου μη χαρίσω προϊόντα. Εγώ γενικά έχω χαρίσει πάρα πολλά προϊόντα σε πάρα πολλούς ανθρώπους και σε συγγενείς και σε φίλους, σε αυτούς που θέλω εγώ όμως και όχι σε αυτούς που μου το ζητάνε ή σε αυτούς που μου το φέρνουν με έναν τρόπο, σαν να είμαι υποχρεωμένη. Πιστέψτε με, είμαι ένας άνθρωπος που εάν αισθανθώ ότι κάποιος έχει κάνει κάτι για μένα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην του το ξεπληρώσω με όποιον τρόπο μπορώ. Οπότε αυτό νομίζω πως ήταν το λιθαράκι στο να αρχίσω να βλέπω τους ανθρώπους λίγο πιο καχύποπτα. Και αυτό, παιδιά, δυστυχώς με ακολουθεί ακόμη και σήμερα. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι το γεγονός ότι έχω αναγνωρίσει τι είναι αυτό, για να μπορώ και να το αποβάλω και να το λύσω. Θα περάσω στον αγαπημένο μου Δημήτρη Στράτο και θα πάρω την Oat Light Color Palette, Shape Palette, στις δύο αποχρώσεις, την Warm και την Cool, και θα βάλω τα contour προϊόντα τους
και το ψυχρό, αλλά και το θερμό θα κάνω μία μίξη, γιατί δεν θέλω ούτε πολύ θερμό αυτή τη στιγμή, ούτε πολύ ψυχρό. Βλέπετε, είμαι λίγο κάπου στη μέση. Τελικά έβαλα μόνο το cool και θα μείνω σε αυτό, γιατί είναι ήδη λίγο πιο θερμό το πρόσωπο. Περνάω στην αγαπημένη μου Huda Beauty Sugar Cookie για κάτω από τα μάτια. Τι θέλω αφενός οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου να είναι δίπλα μου για μένα, για την προσωπικότητά μου, για αυτή που είμαι. Και όχι επειδή κάτι θέλουν να κερδίσουν από μένα. Αλλά επιστρέφω σε αυτό που έλεγα, ότι δυστυχώς έχει γίνει έτσι πια ο κόσμος, που όλοι κινούνται με βάση το τι έχουν να κερδίσουν από σένα. Και θέλω να κάνω ένα μικρό disclaimer εδώ. Είμαι πάρα πολύ προσεκτική με ποιους ανθρώπους συναναστρέφομαι. Όχι γιατί θέλω να δω τι μπορούν να προσφέρουν σε μένα ή τι έχω να κερδίσω εγώ από αυτούς, αλλά γιατί, και αυτή είναι μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμμή με αυτό που σας είπα πριν, γιατί θέλω αυτοί οι άνθρωποι, όσο είναι δυνατόν, να με βοηθάνε να εξελιχθώ σαν άνθρωπο. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Είναι απόλυτα υγιές και να το επιδιώκετε στη ζωή σας και να το κυνηγάτε στη ζωή σας. Ναι, εννοείται πως αν έχετε έναν φίλο στη ζωή, ο οποίος είναι καταθλιπτικός ή έχει σοβαρά προβλήματα, αλλά είστε φίλοι από πάρα πολλά χρόνια και είτε σας έχει σταθεί και αυτός, είτε τέλος πάντων νιώθετε ότι δεν θέλετε να τον εγκαταλείψετε, προφανώς και δεν θα τον εγκαταλείψετε. Αλλά εντάξει, είναι σοφότερο να επιλέγουμε τους ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι θα μας ανεβάσουν. Όχι θα μας χαρίσουν κάτι, αλλά θα μας ανεβάσουν σαν ανθρώπους και θα μας πάνε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να το επιδιώκετε και είναι και απόλυτα υγιές. Η πομάδα ήταν της Benefit που έβαλε στην απόχρωση 2,5 και θα κλειδώσω το αποτέλεσμα με το 0,5 της Mon Rev, ένα πάρα πολύ ωραίο gel, το οποίο γεμίζει πάρα πολύ ωραία τα φρύδια. Όπως είδατε, με τις Benefit πήγα μόνο από κάτω, σε κάποια σημεία που είχα κενάκια. Γενικά είμαι στη φάση που θέλω τώρα να αφήσω τα φρύδια μου λιάκι να μεγαλώσουν. Γι' αυτό βλέπετε εδώ κάτι τριχούλες, φαντάζομαι δεν μπορείτε να τις δείτε, αλλά αν μπορείτε να τις δείτε, αυτός είναι ο λόγος. Θέλω να γεμίσω τα φρύδια μου φυσικά, ώστε να μην βάζω πομάδες και όλα αυτά και να μην μου παίρνει τόσο χρόνο, να περνάω ένα gel και να είμαι super. Προχωράω σε μία παλέτα από την Jane. Πάρα πολύ φοβάμαι εγώ αυτό να το προφέρω. Είναι μία εταιρεία που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Την είχα δοκιμάσει τώρα πριν κάποιους μήνες που μου την έστειλε η νονά μου από Αμερική που μένει εκεί. Αλλά έχω διαβάσει πάρα πολύ καλές κριτικές και τη δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Συγκεκριμένη λοιπόν παλέτα είναι για το πρόσωπο, η Finishing Touches Face Palette. Ουσιαστικά, επειδή είναι αυτά εδώ τα δύο σήμερα και αυτό εδώ είναι ματ, ουσιαστικά είναι σαν το τελικό φινίρισμα, ας πούμε, που θα κάνετε. Όπως έχω κάνει εγώ ήδη μια προετοιμασία, αυτό θα το βάλω έτσι στο τέλος. Έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις, ένα πάρα πολύ ωραίο χρυσό highlighter. Γενικά είναι μια παλέτα που την αγαπώ, έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε Ελλάδα, αλλά σας τη δείχνω γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και αξίζει. Συνεχίζω λοιπόν με αυτό που έλεγα. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ έτσι σημαντικός λόγος που και εγώ πλέον προσέχω πάρα πολύ. Με ποιον θα βγω, με ποιον θα κάνω παρέα. Και ξέρω ότι ίσως δεν είναι σε εισαγωγικά σωστό να είμαι τόσο επιφυλακτική και τόσο καχύποπτη, γιατί αυτό στο τέλος επηρεάζει πάρα πολύ εμένα και δεν το θέλω. Παίρνω και από τα δύο αυτά εδώ. Κοιτάξτε εδώ απόδοση με ένα απλό άγγιγμα της παλέτας. Υπερέβαλα λίγο με το ρουζ σήμερα, η αλήθεια να λέγεται. Αλλά την ήθελα εγώ αυτή τη φρεσκάδα. Και θα πάρω και το highlighter τώρα, με αυτό εδώ το πινελάκι. Καταπληκτικό highlighter. Και συνεχίζω με τα μάτια επιτέλους. Θα κάνω κάτι αρκετά έτσι σε φυσικές αποχρώσεις που είναι οι αγαπημένες μου. Και θα πάρω την παλέτα που έχω φτιάξει μόνη μου της ProVG. Με σκέψη από ProVG, έχει μέσα βέβαια και ProVG. Έχει και κάποιες MAC, έχει και από κάποιες άλλες εταιρείες. Εγώ θα κινηθώ σε αυτές εδώ, τις πιο έτσι neutral, που είναι της ProVG. Θα σας λέω και το νούμερο σε κάθε σκιά που θα χρησιμοποιώ. Παίρνω την απόχρωση 0,72. Έτσι που λέτε. Αυτά πάνω κάτω είχα να σας πω. Βασικά είναι μια τεράστια συζήτηση αυτή, η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, το πόσο μπορούν να σε καταλάβουν οι άνθρωποι κτλ. Δεν γίνεται τώρα έτσι με έναν μονόλογο που κάνω εγώ. Περισσότερο θέλω να εκφράσω ότι καταλήγουμε οι άνθρωποι που είμαστε μια χαρά, πολύ δεκτικοί, πολύ, ξέρετε, φυσιολογικοί άνθρωποι τέλος πάντων, καταλήγουμε να έχουμε εν τέλει εμείς τα θέματα, επειδή υπάρχει μία λίγο περίεργη συμπεριφορά από τρίτους. Θα
πάρω το 111 που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ, έτσι, ωραίο για να αρχίσει να χτίζει σιγά σιγά τη γωνία. Βέβαια, εκεί που θέλω να καταλήξω τελικά είναι ότι μέσα σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν και που αντιμετωπίζουμε, και έτσι φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει έτσι πολύ τραγικές προδοσίες από ανθρώπους. Τώρα δεν μιλάω, δεν συγκρίνω τώρα το δικό μου που κάποιος σχολιάζει ή υπενήσεται ότι εντάξει τώρα τόσα έχεις, αποκαλυπτικά μιλάω, και τι έγινε να δώσεις κτλ. Και μου το πάει έτσι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν βιώσει όντως πάρα πολύ τραγικές έτσι, στιγμές και με φιλικά πρόσωπα και προδοσίες από συντρόφους. Δεν το συγκρίνω εννοείται, αλλά θέλω να καταλήξω στο ότι όσο και αν υπάρχουν αυτά, όσο και αν ο κόσμος πάει προς αυτή τη μεριά, εμείς καλό θα είναι να μην χάσουμε και την προσωπικότητά μας και να μην αλλοιώσουμε το δικό μας το χαρακτήρα. Θεωρώ ότι καλό είναι απλώς να είμαστε λίγο πιο, να έχουμε λίγο πιο ανοιχτές τις κεραίες μας. Αυτό νιώθω ότι κάνω πλέον, γιατί έχω φτάσει και εγώ λίγο στο άλλο άκρο, να μην εμπιστεύομαι κανέναν. Πλέον θεωρώ ότι το έχω ισορροπήσει και απλώς αντιλαμβάνομαι αν κάτι δεν πάει καλά και το κόβω και όλα καλά. Δεν χρειάζεται όμως να βάλω έτσι φρένο και στο ψόλ στους ανθρώπους που γνωρίζω ή να ξεκινάω ας πούμε μια σχέση με αυτή την λογική, γιατί είναι κατά τη γνώμη μου λάθος. Θα πάρω αυτό το ανοιχτό το 127 και θα το βάλω έτσι εδώ μπροστά σε αυτά τα σημεία. Θα ήθελα να μου γράψετε από κάτω εάν έχετε βιώσει έτσι προδοσία από φιλία, αν και γενικά μου αρέσει να κρατάω όλη την άβρα του καναλιού, των social σε θετικά έτσι, σε θετικές νότες. Αλλά όλα είναι μέσα στη ζωή και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε και να μου γράψετε την άποψή σας για να ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς, αν όντως συμφωνείτε ότι γενικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι εποχές. Θα πάρω τώρα το αγαπημένο μου μολύβι της Mon Rev, το Infini Liner, στην απόχρωση 05 που είναι το καφέ. Έχω και το αντίστοιχο σε μαύρο, σας το έχω δείξει και στα αγαπημένα μου και του έτους. Είναι από τα πιο ωραία μολύβια, ειδικά για μέσα στην υγρή γραμμή του ματιού. Κρατάει άπειρες ώρες, γιατί είναι και αδιάβροχο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και είναι φανταστικό. Και θα πάρω και θα βάλω και λιγάκι από πάνω εδώ και θα το σβήσω πολύ πολύ γρήγορα, γιατί γενικά έχει την τάση να στεγνώνει αμέσως. Και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το πώς εξελίσσεται. Πάω να κάνω και το άλλο μάτι. Αυτά είχα πάνω κάτω να σας πω και θα την κλείσω τη συζήτηση εδώ, γιατί δεν ξέρω πραγματικά αν συμφωνείτε, αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο. Οπότε θα συνεχίσω μετά το μακιγιάζ και θα περιμένω τις εντυπώσεις σας. Θα πάρω τώρα να το σετάρω λιγάκι το καφέ το σκούρο πάλι από ProVG, το 091. Είναι πάρα πολύ ωραίες σκιές, έχουν πάρα πολύ ωραία απόδοση. Να σετάρω λίγα και το μολύβι μου, να έχω καλύτερη διάρκεια, πιο ωραία απόδοση. Ξέρετε. Θα περάσω στη μάσκαρα, τη Fun Festis Benefit, μια αγαπημένη μάσκαρα. Θα μπορούσα να έχω βάλει και βλεφαρίδες, θα μπορούσα να έχω βάλει και εδώ μπροστά μια σήμερη σκιά, αλλά προτίμησα σήμερα λίγο τη matte, γιατί ήθελα κάτι πιο ήσυχο. Γενικά αυτό είναι ένα μακιγιάζ το οποίο κάνω όταν θέλω να έχω σίγουρα ένα αποτέλεσμα που ξέρω ότι θα μου ταιριάζει. Πάει με όλα, γενικά είναι το μακιγιάζ για μένα που είναι πάρα πολύ safe. Δεν είναι το πιο εύκολο εκεί έξω, δεν είναι ότι απλά βάζω λίγο ένα μολύβι και μία μάσκαρα, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι αν ασχοληθείτε λιγάκι μπορείτε να το πετύχετε ή τουλάχιστον να φτάσετε μέχρι ένα σημείο από τα βήματα που σας έδειξα. Γενικά θεωρώ ότι αυτές οι αποχρώσεις φυσικά πάνε σε όλους. Και τώρα όσο για το πρόσωπο, μπορείτε εννοείται ανάλογα με τον υποτόνο και τα χρώματά σας να προσαρμόσετε ανάλογα και το τι ρούς θα βάλετε, τι bronzer θα βάλετε, τι contour θα κάνετε και με το σχήμα του προσώπου. Και το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό, γι' αυτό πάρα πολλές φορές σας λέω ότι να κρατάτε την ιδέα ενός μακιγιάζ, γιατί ουσιαστικά η ιδέα είναι αυτό που έχω κάνει εγώ σήμερα και βλέπετε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βγει ακριβώς το ίδιο σε ένα άλλο πρόσωπο, γιατί είναι ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά είναι η ιδέα, η έμπνευση, τα χρώματα, καταλάβατε. Και νομίζω ότι μπορείτε να δείτε τη διαφορά, γι' αυτό το λόγο δεν φοράω και ψεύτικες, γιατί με τη συγκεκριμένη μάσκαρα δεν χρειάζεται. Εγώ ωστόσο θα περιμένω να μου γράψετε πώς σας φάνηκε αυτό το στυλ βίντεο, αν σας αρέσει να κάνω και άλλα αντίστοιχα.
και να είμαι και περισσότερο προετοιμασμένη, γιατί για να είμαι ειλικρινή, αυτή τη συζήτηση την σκέφτηκα να την κάνουμε έτσι τελευταία στιγμή. Εμένα πάντως θα μου άρεσε πραγματικά να έχουμε και συζητήσεις και να μην μένουμε μόνο στο κομμάτι της ομορφιάς, γιατί γενικά δεν είμαι ένας άνθρωπος που στέκομαι μόνο στο απ' έξω. Οπότε θα μου άρεσε. Θα περάσω στα χείλη που δεν έχω αποφασίσει καθόλου τι θα κάνω. Έχω βγάλει μόνο ένα lip liner και είχα βγάλει και ένα ενυδατικό χιλιόν της Essence, το... δεν ξέρω ποιο. Care, κάτι care έχει σβηστεί, αλλά είναι η απόχρωση Baby Rose 01, πάρα πολύ ωραία. Θα το βάλω λίγο από πάνω να το δείτε, αλλά τώρα επειδή έχω κάνει τόσο έντονα μάτια, σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει. Είναι τίποτα. Ένα μπάλ με λίγο πιο έτσι ροζ χρώμα, αλλά το ροζ το ωραίο. Όχι, θέλει, τώρα θέλει κραγιόν. Θα βάλω λοιπόν τη NYX το Los Angeles, το οποίο το λατρεύω, και αν και δεν είμαι φαν έτσι των πολύ έντονων χρωμάτων, νομίζω ότι θα βάλω σήμερα ένα συνδυασμό καφέ με ροζ που σας έχω δείξει και στο Instagram και σας άρεσε πάρα πολύ, της Monrev. Θα βάλω λοιπόν της Monrev από τα MAT το 01 σε συνδυασμό με το 03. Νομίζω σας το έχω δείξει και σε βίντεο. Όχι, δεν σας το έχω δείξει σε βίντεο, το φορούσα σε ένα βίντεο και με ρωτήσατε ποιο είναι. Οπότε, ξεκινάω με το καφέ αυτό, nude. Καλό είναι πριν βάλετε τέτοια μάτια να έχετε κάνει απολέπιση από πριν, όπως έκανα και εγώ σήμερα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι. Θα το αφήσω ελαφρώς να στεγνώσει, όχι εντελώς. Και θα πάρω λιγάκι, θα δείτε με το δαχτυλό μου, και θα ταμπονάρω λιγάκι από το ροζ για να δώσει έτσι λίγο και χρώμα. Θα κάνω αυτό εδώ, που μου αρέσει πάρα πολύ. Να το κάνω με πάρα πολλά κραγιόν. Και υπάρχουν άπειρες φορές που με ρωτάτε τι κραγιόν έχεις βάλει, και δεν θυμάμαι, παιδιά, να σας πω, και γι' αυτό δεν σας απαντάω, γιατί δεν θυμάμαι όταν δεν σας απαντάω, γιατί νομίζω ότι είμαι αρκετά τυπική σε αυτό. Και νομίζω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Κλειδώνω ξανά με το setting spray από Cores για έτσι μεγαλύτερη διάρκεια. Αχ, πω πω. Είναι σαν να έχετε μπροστά σας ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα. Έχει αυτή τη μυρωδιά, είναι φανταστικό. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Αυτό ήταν το βίντεο, το μακιγιάζ, η πρότασή μου, οι απόψεις μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε από κάτω τις δικές σας απόψεις, να το συζητήσουμε και να δω αν θα μπορέσω κάπου να το εντάξω και στα επόμενα μακιγιάζ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκατε έτσι έστω και λίγο χρήσιμο, κάντε μου ένα like, πατήστε και εγγραφή στο κανάλι και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, να μην χάνετε κανένα βίντεο, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Πολλά πολλά φιλιά!